μιλάμε, ναι. Έχει ασκηθεί από χθες το μεσημέρι μια ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Η δίωξη αυτή, η οποία πυροδότησε και τις επόμενες εξελίξεις, σχετίζεται με την έρευνα που κάνουν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές στη λίστα Λαγκάρτ και σε άλλες λίστες για καταθέσεις στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ποσό οφειλόμενων φόρων για τον κύριο Φώτη Μπόμπολα, 8 εκατομμύριων ευρώ, τα οποία και καταβλήθηκαν, ενώ καταλογίστηκε στο Λεωνίδα Μπόμπολα ποσό οφειλόμενων φόρων 14 εκατομμύρια μέσω των συνηγόρων του αμφισβητή. 13 εκατομμύρια είπε η Ιωάννα, γιατί ήταν λίγο... 14 εκατομμύρια, ναι. Μάλιστα. Στο πλαίσιο λοιπόν της ασκήσεως της άσκησης ποινικής δίωξης, και επειδή το αδίκημα αυτό είναι αυτόφορο, κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία, με αποτέλεσμα ο κύριος Μπόμπολας να προσταχθεί εντός ολίγου, οδηγείται από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή την ώρα, ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών και στη συνέχεια στο αυτόφορο, mm-hmm. για να προβάλλει τους ισχυρισμούς του, να δικαστεί για αυτό το αδίκημα και να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι, ναι. ότι δεν πρόκειται για σύλληψη με βάση ένταλμα σύλληψης, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Εκδίδεται από τους ανακριτές σε πολύ σοβαρά πράγματα και δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλάμε, Ιωάννα, να το κάνουμε σαφές. Για ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή, που κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία. Μάλιστα. Μέσα στις 48 ώρες πρέπει να έχεις προσαχθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και να δικαστείς. Mm-hmm. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Μάλιστα. Όταν λέμε σύλληψη, δεν εννοούμε ένταλμα. Δεν εννοούμε τον κυνηγάει ο ανακριτής για κανένα κακούργημα που προκαλεί ένταλμα. Μιλάμε για ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και για κίνηση του αυτόφορου που οδηγεί τον κύριο Μπόμπολα ενώπιον του αυτοφόρου. Απόλυτα σαφής. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Ιωάννα, θα έχουμε απόφαση σήμερα. Δεν τρεβάμε σήμερα, αλλά συνήθως δεν δικάζεται καθήκη κανείς αυτήν. Θα πάρει προφανώς κάποια προθεσμία 3-4 ημέρες, μπορεί και περισσότερο, για να μπορέσει να φωνάξει τον δικηγόρο του, να φέρει τα χαρτιά του. Αλλά πάντως αυτές οι διαδικασίες στο αυτόφορο δεν πάνε μετά από 3-4 χρόνια, δικάζονται σχετικά σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Καλό μεσημέρι. Αν Ιωάννα. Έχουμε νεότερα, βεβαίως επικοινωνούμε τώρα, και πάλι. Για αυτή την προσαγωγή που μας είπε η Ιωάννα, διότι μας είπε ότι δεν πρόκειται για σύλληψη, περισσότερα θα έχουμε από τον Δημήτρη Καραστεφανή. Έλα, Δημήτρη. Κοιτάξτε να δείτε. Το επίσημο μήνυμα που πήραμε εμείς από τις αστυνομικές αρχές μιλάει για σύλληψη στις 11 και 22, πριν από 40 λεπτά δηλαδή, πήραμε το συγκεκριμένο μήνυμα που αφορά τον κύριο Μπόμπολα και λέει ότι σήμερα το πρωί συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, 52χρονος επιχειρηματίας, μετά από εισαγγελική παραγγελία. Από ό,τι φαίνεται, ήταν από χθες, όπως μας είπε και η Ιώνα Ιμάνδρου, και τα όρια του αυτοφόρου. Και στα όρια του αυτοφόρου, οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Να σας πω ότι υπήρχε μια μηνυτήρια αναφορά από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και με εντολή του εισαγγελέα, όπως σας είπα, ακολούθησε η σύλληψη και η αυτόφορη διαδικασία. Η αυτόφορη διαδικασία, όπως μας είπε και η Ιώνα Ιμάνδρου, είναι στο κτίριο 16 ενώπιον δικηγόρων ή ο άνθρωπος αυτός θα απολογηθεί ή θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Πάντως να σας πω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για τη συγκεκριμένη σύλληψη και το λέω αυτό γιατί ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη σήμερα το πρωί, νομίζω έξω από το σπίτι του, αν μου λένε σωστά οι πληροφορίες μου, και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Δημήτρη, να σου κάνω ένα ερώτημα μόνο πριν κλείσουμε.